Να πάμε στο Ζαρό. Ακριβώς. Και εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Ανδρέα Πολιουδάκη. Αντιδήμαρχος Δημοτικής Κοινότητας Ζαρού. Τα έχουμε ξαναπεί, μας έχει βοηθήσει, έχει τοποθετηθεί. Πάμε να πούμε την πρώτη καλησπέρα της εκπομπής με εικόνα από Ζαρό και με φόντο βέβαια τη Λίμνη. Αντιδήμαρχε, τι κάνεις? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλή άνοιξη εύχομαι. Χαιρετίσματα στους τηλεθεατές. Τι κάνετε? Δεν έχετε παράπονο όμως. Έχουμε τιμήσει πολλές φορές την περιοχή σας. Ναι. Αξίζει τον κόπο όμως. Λοιπόν, για πείτε μας το κλίμα το οποίο κυριαρχεί βέβαια. Ξέρετε, ο Ζαρός, η περιοχή, είναι μια ξεχωριστή περιοχή και επιτρέπει δραστηριότητες και το χειμώνα, αλλά και το καλοκαίρι βέβαια, και δεκάδες τουρίστες, εκατοντάδες χιλιάδες κάθε χρόνο βρίσκονται στην περιοχή σας. Τι κλίμα διαμορφώνεται σιγά σιγά και από την ενημέρωση που έχετε? Θα σας δώσω τώρα να δείτε και κατευθείαν ότι μόλις κάνανε τα πρώτα βήματα. Θα σας δείξω τώρα εδώ τη λίμνη του Ζαρού. Έχουν έρθει το πρώτο γκρουπ σήμερα. Τυχαίο βέβαια, όπως θα την πείτε το. Έχουν κάνει τη βόλτα του στο μονοπάτι, οπότε βλέπετε εδώ πολύ ωραία ατμόσφαιρα, αν εξαιρέσουμε λίγο και τη σκόνη σήμερα, που όπως είπαμε πριν θα μας αφήσει. Έχουν κάνει τη βόλτα τους, έχουν ανέβει στο μονοπάτι, τώρα γυρίζανε. Ήρθαν οι ανθρώποι τώρα να κάτσουν να πιούν το καφέ τους, να φάνε, να πιούνε. Είναι η πρώτη μέρα μετά από το χειμώνα, το βαρύ χειμώνα που μας πέρασε, ναι, που είδαμε τους πρώτους επισκέπτες στη λίμνη του Ζαρού. Είναι οι πρώτοι επισκέπτες διαχρονικά. Από ποιες εθνικότητες, ποιες είναι οι αγορές που βρίσκονται, γιατί περισσότεροι από όσο ξέρω γνωρίζουν για την περιοχή σας και δεν βρίσκονται τυχαία? Κοιτάξτε, από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες μπορώ να πω ότι επισκέπτονται το Ζαρό. Σήμερα, ας πούμε, το γκρουπ είναι Γερμανοί. Αλλά από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες έρχονται. Πάντως, μπορούμε να πούμε ότι φέραμε και γούρι κιόλας, έτσι, κύριε Πολιουδάκη. Είχαμε την πρώτη μας σύνδεση, ναι. Έχετε και τους πρώτους επισκέπτες εκεί στην περιοχή. Και έρχεται και Πάσχα, ναι, οπότε θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο η κίνηση, φτιάχνει και ο καιρός. Όπως είδαμε, μπήκε ο Απρίλιος πολύ ανοιξιάτικος. Με την πρώτη τη μέρα αρχίσαν οι θερμοκρασίες και φτιάξανε. Και όντως, όπως το είχαν πει, είναι τα πρώτα βήματα τα κάνανε. Αρχίσαν οι ξένοι και μας επισκέπτονται. Ας ελπίσουμε και με όλα αυτά που γίνονται, τα γεγονότα, να ηρεμήσουν, να μπορούμε να έχουμε ένα όμορφο καλοκαίρι και να πάει καλά. Αναφορικά με τις επιχειρήσεις εστίασης εκεί στην περιοχή, οι οποίες είναι αρκετές, έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους? Νομίζω ότι στο 70-80% έχουν βάλει τις μηχανές μπροστά. Και θα δείξει στο βάθος του χρόνου, δηλαδή στον πίνα αυτό, τώρα μέχρι το Πάσχα, πιστεύω ότι θα είναι όλα στο 100%. Μάλιστα, οπότε οι προσδοκίες για φέτος είναι καλές, έχουμε ξεκινήσει καλά, γενικά έχουμε ξεκινήσει καλά και πιάνουμε και νούμερα και αριθμούς του 19, η αλήθεια είναι, πάνω από τις αρχικές προσδοκίες, αν συνυπολογίσουμε και σκεφτούμε και την Ουκρανική κρίση βέβαια. Ακριβώς, και βλέπουμε ότι εκτός, ναι, από τη... Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Πολιουδάκη, εκτός από την όμορφη γραφική αξιοθαύμα στη λίμνη του Ζαρού, ποιες άλλες ομορφιές έχει η περιοχή σας για κάποιον που δεν γνωρίζει και θέλει τις επόμενες μέρες, το επόμενο διήμερο να επισκέφτεται την περιοχή? Ποιες περιοχές κυρίως προσελκύουν τουρισμό, είτε μιλάμε για εσωτερικό, είτε μιλάμε για ξένους? Κοιτάξτε, εγώ θα αναφερθώ γενικά στο Δήμο Φεστού, ότι είναι ένας από τους μοναδικούς δήμους ο οποίος έχει και θάλασσα και βουνό και κάμπο μαζί. Είναι ένα σπάνιο φαινόμενο, έτσι, για να το βρεις σε κάποιο άλλο δήμο. Μπορείς να επισκεφτείς γενικά, όπως σας είπα, μιλάω, από τον Κόκκινο Πύργο, Καλαμάκι, Μάταλα, να μπεις στον κάμπο της Μεσαράς που είναι Μύρες, το Τιμπάκι, οι πόλεις, οι μεγάλες οι κεντρικές, και μετά να ανέβεις Ζαρό, να δεις τη φύση, να δεις μοναστήρια, να περπατήσεις, να μπεις στο δάσος, να μπεις στο μονοπάτι. Έχει πολλούς προορισμούς τους οποίους μπορεί κάποιος να τους επισκεφτεί. Ό,τι θέλει κάνει, δηλαδή μέσα σε μια χιλιομετρική απόσταση των 30 χιλιόμετρων μπορεί να τα γυρίσει όλα σε μια μέρα. Μάλιστα, λοιπόν, τι να ευχηθούμε. Καλή σεζόν. Ακριβώς. Καλή άνοιξη και μετά καλό καλοκαίρι να έχουμε. Αντιδήμαρχε, αν θες να γυρίσεις λίγο την κάμερα, να κλείσουμε λίγο με εικόνα, δεν ξέρω, ναι, αν βολέψει το κινητό εκεί, να δούμε λίγο λίμνη Ζαρού. Ναι, μια, ναι, υπέροχη, ναι, τοποθεσία, αλήθεια είναι, που και φέτος χιλιάδες ήταν οι ντόπιοι. Λοιπόν, εδώ σας δείχνω. Για πάμε. Το μονοπάτι σας δείχνω. Το μονοπάτι, όπου πάνε όλοι οι επισκέπτες. Δείχνω εδώ πέρα τους πρώτους επισκέπτες μας. Τη λίμνη μας και την ωραία μέρα που σιγά σιγά, όπως το είπαμε, αρχίζει και υποχωρεί η σκόνη.
Ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και με τους πολέμους και με όλα και να έχουμε ένα όμορφο και ήσυχο καλοκαίρι. Να είσαι καλά, αντιδήμαρχε, την καλησπέρα μας. Λοιπόν, έτσι ξεκινήσαμε με φόντο τη λίμνη του Ζαρού.